Με το σχέδιο που φτιάχνει ο Σόιμπλε, το 50-50-15, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 15 δις περίπου να δώσουν νέο δάνειο, μέχρι το 2,50 να πάνε με μείωση των τοκοχρονισίων κατά 0,50, δηλαδή 50 μονάδες, είναι το 50-50-15. Αυτό είναι η επιτομή της συνέχισης της ίδιας αδιέξοδης πολιτικής που θα οδηγήσει τη χώρα... αυτή η λύση το απολύτως, χρέος. Δεν έχει καμία σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους. Είναι η θηλιά... Μπαίνει πιο πολύ, για πολύ περισσότερα χρόνια, για πολύ περισσότερα χρόνια, πάνω στην ελληνική περίπτωση. Εμείς έχουμε πει σαφέστατα. Δεν αλλάζει τίποτα για τη ζωή του Έλληνα. Όχι, όχι. Προς το καλύτερο, όχι. Λοιπόν, προς το καλύτερο των δανειστών, ναι. Δηλαδή κάνει πιο σίγουρους τους δανειστές ότι θα πάρουν μεγαλύτερο μέρος από τα χρωστούμενα. Διότι ολόκληρο αποκλείεται να το πάρουν. Τα λεφτά μας τα δώσανε. Τίποτα δεν μας δώσανε. Τίποτα δεν μας δώσανε. Κύριε Βούλτε, ψάξτε. 92% των δανείων που έχουμε πάρει έχουν επιστραφεί. Έχουν επιστραφεί, λέτε ότι δεν έχουν είναι για τοκοχρεωλήσεις. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Μετά λέτε ότι δεν έχουν θέσεις. Αυτό ρώτησα. Και έρχομαι σε αυτό. Σε χρόνο αυτό είναι το κακό λοιπόν που λέει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, θα μιλάω για τη χώρα. Για τη χώρα όπως είπατε εσείς. Λοιπόν, το Bloomberg προχθές είπε αυτό που είχε πει το Δούνο του, είπε αυτό που έχουν πει ακόμα και μέσα στο ΕΚΟΦΟΥ, είπε αυτό που έχει πει ακόμα και ο Σόιμπλε και η Μέρκελ μεταξύ τους. Δηλαδή ότι χωρίς γενναίο κούρεμα του χρέους, ο Τσίπρας το προσδιορίσε ο πρόεδρός μας να φτάσει στο 60% που είναι το όριο του Μάστριχτ από το 171, χωρίς γενναίο κούρεμα του χρέους ως αφετηριακή αρχή. Πάγωμα το κοχρεωλησίων για μια πενταετία και νέα δανειοδότηση με ρήτρα ανάπτυξης. Δεν μπορεί, ας πούμε, για να μην είναι σύνθημα και επιθυμία. Αυτό προϋποθέτει ακύρωση των μνημονίων. Για να μην είναι σύνθημα και επιθυμία, λέτε ακύρωση. Η δανειακή σύμβαση. Μονομερός. Βεβαίως. Δεν υπάρχει διμερός. Αυτό το κάνει η Ελληνική Βουλή. Πηγαίνεις ύστερα για διαπραγμάτευση. Σας επαναλαμβάνω. Όχι, δε. Ακυρώνεις το μνημόνιο και πηγαίνεις και διαπραγματεύεσαι στη βάση αυτών των τριών στοιχείων. Να γίνει διεθνή ευρωπαϊκή διάσκεψη. Συγγνώμη, και... Γιώργο, μιλάνε για νέο μνημόνιο. Για όσο σταματήσει. Κύριε Παπαδά, πηγαίνω παραπέρα αυτό που λέω. Μισό λεπτό. Για αυτό, όσο... που λες, αυτό που λες τώρα, ξέρεις τι είναι. Λες, όπως το Ποτσίπρας μια συμφωνία χρέους. Λες, το μνημόνιο θα το καταλήξει με ένα νόμο, είπε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, θα μας το πεις. Και το δεύτερο, λες, θα κάνω καινούργια συμφωνία. Δηλαδή θα συνάψεις με τους δανειστές νέο μνημόνιο. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, βέβαια, για όλο τον Νότο. Περί αυτού με απόφαση, ευρωπαϊκής διάσκεψης. Ναι. Λέμε να γίνει αυτό, βέβαια. Δεν γίνεται, δεν το δέχονται όμως. Θα το δεχθούν, διότι υπάρχουν... Όχι, Νίκο, όχι δεν είναι. Διότι θα υπάρξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί τους οποίους θα σεβαστούν. Μακάρι. Θα σεβαστούν και διότι ξέρουν ότι καίγεται... Ότι καίγεται το σπίτι τους. Ότι είναι ντόμινο, ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα μέλλον. Κανένα μέλλον με στραγγαλισμένους τους λαούς. Αλλά οι υπόλοιποι τα ξέρουν αυτά. Έρθω στον κύριο Καπετάνο για να απαντήσετε με